Με την άποψή μου, επιθυμητό, θα μπορούσε να γίνει κάτι πολύ καλύτερα, αλλά επειδή προσωπικά τουλάχιστον είμαι γενικά αισιόδοξο, θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε επιτύχει σε επίπεδο Ελλάδο ήταν αρκετά για το επίπεδο τη Ελλάδο που είχε πριν από 20 χρόνια. Είμαστε λοιπόν τώρα σε μια δεύτερη φάση. Έχουμε κατασκευάσει του 8 γειτόδρομου και αυτό που πρέπει να γίνει είναι να του λειτουργήσουμε και πάντα επικαλούμε το καλό του χρήστη, να του λειτουργήσουμε με έναν κοινό τρόπο. Έτσι ώστε να είναι αντιληπτό και έτσι ώστε να μπορεί να φέρνει τα πλεονεκτήματα για τα οποία έχουν σχεδιαστεί. Τα έργα αυτά, για όσου δεν είχαν την ευκαιρία, δεν έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε όλη την Ελλάδα, όπω είναι η Αττική Οδό, η Ιμαρία, η Γέφυρα, η Νέα Οδό, ο Μωρέα, η Κεντρική και η Ολυμπία. Τα τελευταία λοιπόν 20 χρόνια, και αναφέρθηκε εδώ πέρα το πρωί αρκετέ φορέ, ο τομέα των επιστημονική και ο τομέα των IDS, χτίσαμε του αυτοκινητόδρομου και βάλαμε μάλιστα μια σειρά εγκαταστάσεων, εφιών συστημάτων, κέντρα ελέγχου, τα οποία λειτουργούν πάνω σε αυτού. Συστήματα για τα οποία μπορούμε αυτόματα να ανοιχνεύσουμε τυχόν προβλήματα και τέτοια συστήματα για όσους τουλάχιστον δεν είναι αρκετά μηχανικοί, γιατί νομίζω ότι είναι αρκετά από τους νομολόγους, γιατί τους νομολόγους, είναι συστήματα καμερών και συστήματα loops με τα οποία αυτόματα ανοιχνεύεται η κίνηση και αυτόματα ανοιχνεύεται και το πρόβλημα στον αυτοκινητόδρομο. Και φτιάξαμε και μια σειρά από σύραγγες. Η Ελλάδα, για όσους τουλάχιστον δεν έχουν την εμπειρία στα κατασκευαστικά, δεν είχε εμπειρία πριν από 20 χρόνια περίπου στην κατασκευή των σειράγων. Όπως γνωρίζετε, οι σύραγγες είναι κατασκευαστές στην Ευρώπη και ο κλάδος αυτός αναπτύχθηκε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Οι σύραγγες όμως αυτές κατασκευάστηκαν με κάποιες προδιαγραφές, οι οποίες προκύπτουν από ευρωπαϊκές διεκτήβες και συγκεκριμένα την διεκτήβα 2004-2054. Φτάσαμε λοιπόν στο επίπεδο της λειτουργίας, προπληρώσαμε τις κατασκευές και τώρα έχουμε να διαχειριστούμε με μονομένους αυτοκινητόδρομους, οι οποίοι λειτουργούν σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούν το μοντέλο που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο slide και οι οποίοι συνεργάζονται μεταξύ τους για να φέρουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα λειτουργίας του αυτοκινητόδρομου. Στο επίπεδο όμως του έργου, όχι στο επίπεδο της Ελλάδος. Αναφέρθηκε το πρωί ένα παράδειγμα από τον αριθμό, τον μεταψήφιο αριθμό έκτακτης ανάγκης και εδώ το βλέπετε στο χάρτη αυτόν, όπου αν κάποιος οδηγεί στην εγματία οδό, τότε για οποιοδήποτε πρόβλημα έχει μπορεί να καλέσει το 1077. Πηγαίνοντας όμως προς την Αθήνα, κατεβαίνοντας από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, μπαίνοντας στο μπλε δίκτυο, πρέπει να καλέσει άλλο νούμερο. Και μετά μπαίνοντας σε ένα άλλο δίκτυο, πρέπει να καλέσει ένα άλλο νούμερο. Και φτάνοντας τελικά στην Αθήνα, πρέπει να καλέσει ένα άλλο τραψίφι. Είναι λοιπόν αντιληπτό νομίζω στους περισσότερους, από τους αισιόδους, ότι το τετραψήφιο αυτό νούμερο πρέπει να ενοποιηθεί. Και μια πρόταση που ακούστηκε το πρωί είναι να χρησιμοποιηθεί το 1077 της εγματίας. Αυτός είναι ένας στόχος που όσο και αν έτσι φαίνεται απλός, μπορεί να εκπαιδευτεί και είναι και ένας από τους στόχους της Χέλαστρον και η Χέλαστρον ανάμεσα από τους άλλους στόχους στους οποίους θα επιτύχει, πιστεύω και είναι η πεποίθησή μου ότι θα μπορέσει να το επιτύχει πολύ σύντομα. Εδώ βλέπετε τις πινακίδες που έχουμε στους διάφορους αυτοκινητόδρομους. Το πρόβλημα λοιπόν που έχουμε είναι ότι το ένα νούμερο, το οποίο κάποιος μπορεί να καλεί να βρίσκεται στην εγματία οδό και να καλεί 1024, την κρίση εκείνη τη στιγμή μπορεί να αποβεί μοιραία ότι να μην το έχει. Έχουμε λοιπόν διαδικασίες σε κάθε έργο, δεν τις έχουμε. Έχουμε διαφορετικά εργαλεία, δηλαδή κάθε έργο μπορεί να έχει διαφορετικούς εξοπλισμούς. Ναι, έχει διαφορετικούς εξοπλισμούς, αλλά το σημαντικό σε αυτή την υπόθεση δεν είναι ούτε οι διαδικασίες που εφαρμόζουμε στο έργο, ούτε οι εξοπλισμοί. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να δώσουμε στον χρήστη την ίδια πληροφορία. Και η ίδια πληροφορία είναι το ίδιο τετραψήφιο νούμερο. Ένα δεύτερο αντικείμενο της Χέλαστρον, για προώθηση εννοώ, είναι το αντικείμενο το οποίο νομίζω αναφέρθηκε προηγουμένω,
ενδεχομένως σχετικά με τους κουμποδέκτες των βιοδίων. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί κουμποδέκτες σε όλα τα έργα. Για όσους δεν είναι γνώστες, οι κουμποδέκτες είναι αυτά τα μηχανάκια τα οποία κάποια σίγουρα τα έχετε για να περνάνε τα διόδια. Η Εγνατία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί ένα σύστημα με e-card, το οποίο είναι ένα σύστημα πριν από τον κουμποδέκτη, και στους επόμενους τρεις μήνες θα εφαρμόσει και τον κουμποδέκτη. Τι πρόβλημα όμως έχουμε παρόμοιο με το πρόβλημα με το τετραψήφιο? Έχουμε κουμποδέκτες οι οποίοι χρησιμοποιούνται σε κάποια έργα και έχουμε κουμποδέκτες οι οποίοι δεν χρησιμοποιούνται στα άλλα έργα. Υπάρχει μια ομαδοποίηση, και εδώ πέρα μπορείτε να δείτε μια σχετική ομαδοποίηση. Δηλαδή υπάρχουν έργα όπως είναι η Αττική Οδός, η Αιγαία, η Γέφυρα, ο Μωρέας και η Ολυμπία. Δηλαδή 5 από τα 8 έργα τα οποία ανήκουν στην Ένωση της Χέλαστρων. Έχουν μεταξύ τους φτιάξει μια ομαδοποίηση, οπότε ο κάθε κουμποδέκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και εκεί. Υπάρχουν όμως και άλλοι τρεις ευθυμινόδρομοι, όπως βλέπετε είναι εδώ κάποιο, η Νέα Οδός και η Αττική Οδός, οι οποίοι και αυτοί έχουν μια ομαδοποίηση μεταξύ τους. Υπάρχει και η Εγνατία Οδός, η οποία θα εφαρμόσει τώρα τον κουμποδέκτη, η οποία πρέπει προφανώς και αυτή να ομαδοποιηθεί με τους υπόλοιπους. Τώρα, επειδή είναι περασμένη και η ώρα και δεν θέλω να σας κουράσω και με άλλα slides, νομίζω ότι ολοκληρώνω λέγοντας αυτό τις προάλλες. Ήμουν στο αεροδρόμιο και σκεφτόμουν λίγο την παρουσίασή μου και διάβασα ένα φυλάκιο με κοινού που μου έκανε τεράστια εντύπωση. Προφανώς πολλοί από εμάς το γνωρίζουν αυτό. Είδα αυτή την εικόνα και θα ήθελα αυτό να το μεταφέρω ιδιαίτερα στους φοιτητές και στην νεότερη γενιά από εμάς η οποία έρχεται, γιατί το θεωρώ σημαντικό και νομίζω ότι με αυτό πρέπει να χτίσουν για να πάνε σε μια επόμενη γενιά. Είδα αυτή τη φωτογραφία, η οποία δείχνει την Ελλάδα. Και όπως είναι εδώ πέρα, τα στοιχεία είναι από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και είναι μέχρι την περίοδο του 2013. Βλέπουμε λοιπόν ότι σχεδόν πάνω από το 50% της Ελλάδος είναι inactive. Και βλέπουμε επίσης ότι 200.000 από το δυναμικό της Ελλάδος, και αυτά είναι νούμερα μόνο μετά την κρίση, έχει φύγει εκτός Ελλάδος. Επίσης είδα αυτή την εικόνα. Και πρέπει να σας ομολογήσω ότι σοκαρίστηκα, παρά το γεγονός ότι ασχολούμαι αρκετά με τα οικονομικά και το παρακολουθώ το θέμα. Είδα ότι το GDP reduction που μας έδειξε ο κύριος Δημητρίου προηγουμένως σαν ποσοστό του infrastructure, αλλά το ίδιο το GDP reduction που δόθηκε στην Ελλάδα κατά 25%, ίδιο με το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ενώ στις άλλες δύο χώρες, όπως βλέπετε, η Ισπανία και η Πορτογαλία, είναι πολύ λιγότερο. Παρ' όλα αυτά, η Ισπανία και η Πορτογαλία μπόρεσαν και έκαναν κάποια βήματα, κατά την άποψή μου, θετικότερα από εμάς. Εμείς βρισκόμαστε ακόμη σε μια φάση προβληματισμού. Αλλά ο λόγος που σας δείχνω αυτά τα slides είναι επειδή πρώτον προβληματίστηκα για το τι γίνεται σχετικά με την Ελλάδα. Και δεύτερον, ήθελα να δείξω, τουλάχιστον στην νεότερη γενιά, ότι μέσα σε όλη αυτή την κρίση που υπάρχει, η Ένωση Αυτοκινητοδρόμων με υποδομές με τα διόδια είναι μια προσπάθεια η οποία δεν μπορεί να φαίνεται ότι είναι μια απλή ένωση, ίσως κάποια μια απλή ένωση που από τις πολλές που έχουμε στην Ελλάδα. Αλλά για να γίνει, χρειάστηκε μια μεγάλη προσπάθεια συνεργασίας. Και ήθελα να δώσω έμφαση στη λέξη association, επειδή θεωρώ ότι η μόνη προσπάθεια που μπορεί να κάνουμε σε επίπεδο τουλάχιστον χώρας αλλά και κλάδου είναι αν βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε όλοι μεταξύ μας. Και σας διαβεβαιώ ότι η Ένωση αυτή δεν ήταν εύκολη στην δημιουργία της. Χρειάζεται να γίνουν πολλές συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι το χρησιμοποιώ αυτό ως παράδειγμα είναι ένα παράδειγμα προς την